σχολείου, κυρία Κατερίνα Κώτη, στην προσπάθειά της να βρει λύση για τα παιδιά Αθηγάνων που φοιτούν στο σχολείο της, μερικά από τα οποία στερούνται στέγης, καθώς στεγάζονται σε παραπήγματα, ενώ άλλα έχουν σοβαρές ανάγκες ένδυσης και σύντησης. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το σχολείο, δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες αυτά τα παιδιά των Αθηγάνων, αλλά και άλλα παιδιά στο σχολείο που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γι' αυτό έχουν καταφύγει στο τμήμα του ελληνικού οδηγισμού και στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή τους για βοήθεια. Τα παιδιά ήρθαν φέτος από τη Χαλκίδα, νομίζω, ναι, από τη Χαλκίδα. Δεν έχουν σπίτι να μένουν. Μένουν σε ένα χωράφι όπου έχουν χτίσει μια παράγκα με ξύλα και λαμαρίνες. Κατεβαίνουν για νερό στην πηγή του Πάγκαλου εδώ παρακάτω, γεμίζουν μπετόνια για να έχουν εκεί και φυσικά δεν έχουν και ρεύμα. Τα παιδιά, είναι γνωστό ότι το σχολείο σας ήταν χώρος υποδοχής λόγω του ότι έμεναν στην ευρύτερη περιοχή των Αθηγάνων. Είναι πρώτη φορά στα χρόνια που είστε διευθύντρια που έχουμε τέτοιο πρόβλημα σοβαρό στέγασης, γιατί παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα, στεγάζονταν. Αρκετοί Αθηγάνοι στο παρελθόν έχουν στεγαστεί πλέον. Δεν είμαι πολλά χρόνια εδώ, αλλά ξέρω ότι παλιά μέναν στο Μονοδέντρι. Και έχουν μετατοπιστεί, έχουν μετακινηθεί από εκεί. Αυτοί τώρα μένουν στο Χαλκιός, στην ανηφόρα του Χαλκιούς, που είναι η περιοχή του σχολείου μας. Από το Μονοδέντρι ξέρω που φύγανε. Ούτε οι γονείς τριών τέκνων που διαμένουν στοιχείο ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών ή των γονέων να προσέλθουν στο εργατικό κέντρο Χίου την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα προκειμένου να προχωρήσουν στη σύσταση Συλλόγου Τρίτεκνων Γονέων Νομού Χίου. Να σημειώσουμε ότι ήδη υπάρχει ανταπόκριση στο κάλεσμα που έχει απευθυνθεί, καθώς 100 γονείς τρίτεκνοι γονείς έχουν ήδη ανταποκριθεί και είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση προκειμένου να δημιουργηθεί ο Σύλλογος των Τριτέκνων για να διεκδικήσει, να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και βεβαίως να διεκδικήσει καλύτερη μεταχείριση από την πλευρά της πολιτείας. Η αναγκαιότητα ήταν ότι ζήτησα πάρα πολλές φορές πληροφορίες ή από το τμήμα του ΟΓΑ ή από το Σύλλογο Πολυτέκνων. Βέβαια, ο Σύλλογος Πολυτέκνων δεν είχε καμία σχέση με εμάς, είναι άλλος φορέας. Ο ΟΓΑ άλλες φορές μου έδινε κάποιες πληροφορίες, άλλες φορές δεν ήταν τόσο κατατοπισμένος. Μέσω ιστοσελίδας προσπαθήσαμε να, εγώ προσωπικά, να βρω κάποια λύση και έβλεπα μόνο από εκεί. Τι είδους ήταν αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, που περιμένατε να υπάρξει μια διαφορετική μεταχείριση? Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει τους τριτέκνους, κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις? Υπάρχει, ήταν όταν νομίζω η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό που βοηθηθήκαμε περισσότερο και βάσει πάντοτε της ιστοσελίδας που επισκέπτομαι έβλεπα ότι έχουμε πολλά προτερήματα. Χθες Κυριακή, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, τελέστηκε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών του επί του έπους ηρωικών πεσόντων στις μάχες που έγιναν εκεί το 1912 κατά την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό ζυγό. Πριν το μνημόσυνο, ο νέος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος τέλεσε την χειροθεσία του κ. Καφαράκλα σε αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, ενώ τίμησε τον κ. Γεώργιο Σκέλα για την εγγένη προσφορά του στο Βροντάδο. Την απόλυτη υπακοή στα Θεία Λιδάκου, την ειλικρινή μετάνοια και τη θερμή μας προσευχή θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Τριαδικό Θεό και Εκείνος ας κρίνει την προσπάθειά μας. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να γίνει μέγας στη Βασιλεία του Θεού. Σήμερα, μέσα σε αυτόν τον περικαλή ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου ήταν αρχιδιάκονος Μακάριος, ο οποίος απαγωνίστηκε το 1822 στη σφαγή της Κίου, όπου βαπτίστηκα και για πρώτη φορά μετέλαβα τον Αγράδιο Μυστηρίο, όπου για ύστερη φορά αποχαιρέτησα τον πατέρα μου, όπου εξομολογήθηκα και πήρα τη συμμαρτυρία και τη χειροτονία μου στη Διάκομο, εδώ μπροστά στον πνευματικό μου πατέρα, τη λατρευτή μου σύζυγο, συνολικό στη ζωή.
τα παιδιά μας, τη γλυκιά μου μητέρα, τους ενωρίτες μας. Παρακαλώ, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί να ευλογήσει ο Κύριος τις πενικλές μου δυνάμεις, ώστε να συνεχίσω να προσπαθώ. Να συνεχίσω να προσπαθώ κάνοντας πράξη την αγάπη, την προσφορά στον πλησίον, τη μετάνοια, την προσευχή. Επιτρέψτε μου, Πάτερ, σεβασμιότητα, να σημειώσω ότι με την χειροθεσία μου σε αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρίου Ψαρών και Ιερουσών, νιώθω να μου προσθέτεται περισσότερο βάρος στο σταυρό που με έχει δώσει ο Θεός. Παρακαλώ τον Άγιο Θεό και προσεύχομαι να με βοηθήσει να φανώ αντάξιος της ευεργεσίας του. Από αυτά που είπες, κατάλαβα ότι είχα